Με το φακό του Καλυμνός Νιούς βρισκόμαστε στο δρόμο προς το Βαθύ, λίγο μετά τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Αργό. Εδώ μας έφεραν τα παράπονα κατοίκων του Βαθύ, οι οποίοι έρχονται και μετά στην επιστροφή τους, αρκετά κουρασμένοι, καταλαβαίνετε γιατί είναι όλοι αγρότες, εδώ θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το σημείο και ζητούν από τους αρμόδιους να βάλουν μία περίφραξη, κάτι, μία μπάρα, ένα προστατευτικό στη θέα, οτιδήποτε μπορεί να τους προστατεύσει. Διότι όπως βλέπετε εδώ πριν από αρκετά χρόνια είχε γίνει και ένα ατύχημα, γιατί ακριβώς έτσι δεν είχε δει ο οδηγός από την κούρασή του τι ακριβώς συνέβαινε. Λοιπόν, λέμε και επειδή μας το έχουν ζητήσει πολύ, το κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ και σας λέμε ότι οι αρμόδιοι, όποιοι είναι οι αρμόδιοι, ας το κοιτάξουν αυτό. Υπάρχει και ένα στιθέο που θα σας το δείξουμε στη συνέχεια, που μπορείτε να το βάλετε σε αυτό εδώ το σημείο και θα προστατεύσετε και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μας το λένε πολύ συχνά. Και είπαμε ότι σήμερα πρέπει να κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ. Ας το δουν οι αρμόδιοι, ας έρθουν εδώ να κοιτάξουν και κάντε το. Δεν θα στοιχήσει και πολλά από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε, γιατί το στιθέο υπάρχει, εάν το κάνετε. Δεν είναι μόνο αυτό, το θέμα είναι ότι πρέπει οι οδηγοί να αισθάνονται μια ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Εδώ είναι και μια στροφή που, αν τρέξει κάποιος, μπορεί με την φυγόκεντρο να φύγει και να βρεθεί κάπου εδώ. Εδώ. Λοιπόν, προς τα κάτω. Και όπως είπες πολύ σωστά, θα πάμε πιο πέρα να βρούμε ένα στιθέο το οποίο παλιά ήταν χρήσιμο, ενώ τώρα είναι άχρηστο. Ναι, μπορούν να το αφαιρέσει ο Δήμος και να το τοποθετήσει ακριβώς. Και να κάνουμε και μία μελέτη για να επεκταθεί εδώ, να φαίνεται εκεί μέχρι το ξυλουργείο Σκουμπουρδί, γιατί εκεί έγινε το θανατηφόρο ατύχημα πριν από χρόνια. Να αισθανθούν όλοι ασφάλεια. Ασφαλώς, έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, εμείς καταγράφουμε αυτό το ρεπορτάζ και πάμε να σας δείξουμε το στιθέο που κατά τη δική μας άποψη θα μπορούσε να μεταφερθεί, γιατί είναι αρκετά μεγάλο, στο σημείο εδώ. Και βέβαια μια έτσι προτροπή προς οδηγούς να μην τρέχουνε, βεβαίως. Ελάτε τώρα να σας δείξουμε το στιθέο που είπαμε πριν από λίγο. Βρισκόμαστε έξω από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ τώρα έχει προστατευτεί με αυτό το τοιχείο εδώ, μέχρι ψηλά γύρω-γύρω όλο το κτίριο. Αυτό λοιπόν εδώ το στιθέο, το βλέπετε και είναι και αρκετά μεγάλο, δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Και είναι και επικίνδυνο, γιατί εδώ όποιος έρχεται και είναι λίγο κουρασμένος, λίγο έτσι, μπορεί να πέσει και πάνω. Λοιπόν, η πρόταση αυτών των ανθρώπων που μας έπιασαν και χαιρόμαστε πολύ γιατί παρακολουθούν τα πάντα και έχουν άποψη, είναι: δεν μπορεί αυτό να ξεβιδωθεί και να πάει σε εκείνο το σημείο που είναι αρκετά μεγάλο, κοιτάξτε μέχρι που πάει, που φτάνει. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουν και εμείς απευθυνόμαστε στους αρμόδιους και τους λέμε, όπως έχει μπει αυτό το στιθέο απέναντι και προστατεύει πολύ καλά τους οδηγούς, τα οχήματα, τα πάντα, έτσι θα πρέπει και αυτό να πάει να προστατεύσει εκείνο το σημείο που είναι αρκετά επικίνδυνο. Δείτε το. Λοιπόν, το λέμε, το επισημαίνουμε, γιατί εδώ δεν έχει πια κανένα νόημα. Το είχαν βάλει εδώ για να μην πέφτουν τα αυτοκίνητα στο χώρο εδώ, από κάτω της ΔΕΗ. Τώρα έχει γίνει αυτό το τοιχείο που είναι πάρα πολύ μεγάλο, μια χαρά έχει προστατευτεί ο χώρος εδώ της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει νόημα. Θα μπορούσε να πάει εκεί και να ικανοποιήσει και τους ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται και είναι αρκετά κουρασμένοι.